Μετά το ρεκόρ πενταετίας των τουρκικών παραβιάσεων, οι προκλήσεις συνεχίζονται με εμπριστικές δηλώσεις ακόμα και από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, αλλά και νέα βίντεο από τα Ήμια που δημοσιοποιούν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας να μαζέψει το μυαλό στο κεφάλι του. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι συμπεριφερόμαστε με λογική. Ξέρουμε να δίνουμε και την απαραίτητη απάντηση. Η στάση του Υπουργού δεν είναι καινούρια. Εμείς για αυτή τη στάση έχουμε μιλήσει και στον Τσίπρα και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να λύνονται με διάλογο. Πρέπει να υπάρξει κοινή λογική. Αν η κατάσταση κλιμακωθεί και Θεός φυλάξει γίνει ένα ατύχημα που κανένας δεν θέλει, δεν θα μπορεί να διορθωθεί μετά. Είμαστε μια χώρα που δεν θέλει τριβές χωρίς λόγο με κανέναν, αλλά και ούτε θα υποχωρήσει στις πιέσεις οποιοδήποτε. Στις νέες εικόνες βλέπουμε σκάφος του τουρκικού λιμενικού να έχει παραβιάσει τα χωρικά μας ύδατα και να κάνει το γύρο των βραχονισίδων. Η κάμερα καταγράφει την πτήση αεροσκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής πάνω από τα Ήμια, ενώ σε αυτό το σημείο διακρίνεται σκάφος του ελληνικού λιμενικού που καταγράφει τις κινήσεις των Τούρκων πολύ κοντά στις βραχονισίδες. Η ατμόσφαιρα παραπέμπει στις αρχές της κρίσης του 1996, με Τούρκους δημοσιογράφους και εικονολήπτες να βρίσκονται στο σημείο μέσα σε καΐκια και να καταγράφουν τις προγραμματισμένες προκλήσεις. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να μιλούν για ελληνικές προκλήσεις στο Αιγαίο και όλα καλούν την Άγκυρα να απαντήσει. Για εκείνα τα χωρικά ύδατα γύρω από τα Ήμια είναι τουρκικά, όπως και ο εναέριος χώρος πάνω από τις Βραχονισίδες και την Καλόλιμνο. Ο εταίρος της κυβέρνησης Τσίπρα, που είναι ο ηγέτης της ακροδεξιάς, είναι ταυτόχρονα και υπουργός άμυνας της Ελλάδας. Αυτός ο υπουργός προκαλεί συνεχώς. Η Ελλάδα από παλιά προβαίνει σε προκλητικές ενέργειες. Εμείς συμπεριφερόμαστε με λογική για να μην υπάρχει ένταση με τη γειτονά μας. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά στην περιοχή μας. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι τέτοιου είδους καγιποϊλίκια ανατολικού τύπου δεν περνάνε στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των τουρκικών παραβιάσεων προβληματίζουν. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας λίγο μετά τη χθεσινή ρήψη Στεφάνου από τον Πάνο Καμένο, στο σημείο που έπεσαν νεκροί οι τρεις αξιωματικοί μας το 1996, 6 τουρκικά μαχητικά έκαναν 140 παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας και 12 υπερπτήσεις πάνω από τα Ήμια και την Καλόλιμνο. Αριθμοί που αποτελούν ρεκόρ πενταετίας, με τους New York Times να προβάλλουν τα στοιχεία και να τα συνδέουν με την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματικών. Αν η Ελλάδα απορρίψει το δεύτερο αίτημα, τότε ο Ερντογάν θα κλιμακώσει την ένταση περισσότερο. Και αυτό θα συμπεριλάβει τις συζητήσεις για το Κυπριακό, τη συμφωνία για το προσφυγικό και μια στρατιωτική κλιμάκωση στο Αιγαίο. Μέσα σε όλα υπάρχουν καθημερινά και οι πιο ακραίες φωνές στην Τουρκία. Χθες ήταν ο βουλευτής Μύρνης που απείλησε την Ελλάδα με πόλεμο και σήμερα το τουρκικό κόμμα της Σωτηρίας του Λαού που μίλησε για 18 νησιά που βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή. Η Ελλάδα κατέχει από το 2004 18 νησιά μας στο Αιγαίο και τώρα τα εξοπλίζει με όπλα και πυρομαχικά. Η Τουρκία πρέπει να πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την Ελλάδα για όλα τα τετελεσμένα που δημιουργεί στο Αιγαίο. Θέλω για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι είμαστε μια χώρα που πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο, στους διεθνείς θεσμούς, στις διεθνείς διαδικασίες. Τις υπερασπιζόμαστε μαζί με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον καθένα και για την κάθε μία. Είμαστε μια χώρα που προάγει τις καλές σχέσεις με τους γειτονές της. Την ίδια ώρα θέσεις στα τουρκικά πρωτοσέλιδα έχουν άλλες δύο ειδήσεις που δείχνουν το κλίμα καχυποψίας και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η επισμηναγός Μπιλγεχάν Μπουλμπούλ, που συνόδευε τον επιτελάρχη Χουλουσί Ακάρ στην πρόσφατη προκλητική επίσκεψη στα Ήμια, συνελήφθη αμέσως μετά την επιστροφή της στην Αλικαρνασό. Σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ, η αξιωματικό συνελήφθη μετά από μαρτυρίες που την ήθελαν οπαδό του Φεντουλάκ Γιουλέν με συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα του περασμένου Ιούλη. Εν τω μεταξύ, πολλές συζητήσεις προκαλεί και η κριτική ενός πρώην κομμάντο του τουρκικού στρατού που είχε βρεθεί στα Ήμια το 1996. Ο Αλίτρου Ξεν, ανάμεσα στα άλλα που είπε, χαρακτήρισε την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου επιτελάρχη ως κίνηση χωρίς νόημα που για τον ίδιο είναι αδιανόητη. Αν πείτε ότι ήταν επίδειξη δύναμης, δεν ήταν. Άλλωστε, εδώ και πολύ καιρό τηρούν στάσεις σιωπής απέναντι στην κατοχή αρκετών νησιών. Με λίγα λόγια, δεν κατάλαβα το νόημα της επίσκεψης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου στα Ήμια. Για μένα δεν έχει νόημα. Όλα αυτά συνθέτουν το παζλ της τουρκικής προκλητικότητας με επίκεντρο τα Ήμια. Νέα βίντεο που αποτυπώνουν τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων και δηλώσεις που ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης. Η αποστολή της Μέρκελ να λιώσει τα χιόνια στις ευρωτουρκικές σχέσεις αποδείχθηκε δύσκολη. Ακόμη και μπροστά στις κάμερες, τα παγωμένα χαμόγελα έμεναν μετέωρα. Οι τουρκικές απειλές για μονομερή κατάργηση της συμφωνίας για το προσφυγικό και οι λεονταρισμοί του στο Αιγαίο έριξαν βαριά σκιά στην κρίσιμη γερμανοτουρκική συνάντηση κορυφής. Ο Ερντογάν ήταν φιδωλός για το Αιγαίο. Tabii Ege'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Ama bölgesel olarak, ağırlıklı olarak
Σούριε, Ιράκ. Τα βλέμματα ήταν βλοσιρά και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στις κατηδίαν συναντήσεις. Όταν η Μέρκελ μίλησε για Ισλαμική τρομοκρατία, ο Ερντογάν ενοχλήθηκε. Η Γερμανίδα καγκελάριος έθεσε το ζήτημα της ελευθερίας έκφρασης. Gerade in einer solchen Phase des tiefgreifenden politischen Umbruchs alles getan werden muss, um eben die Gewaltenteilung und vor allen Dingen auch die Meinungsfreiheit, die Vielfalt der Gesellschaft weiter gewahrt sein muss. Ενώ η Μέρκελ τραβούσε το αυτί του Ερντογάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι τουρκικές αρχές συλλάμβαναν τη γυναίκα που συνόδευσε τους Τούρκους στρατηγούς στη Βόλτα στα Ήμια. Την πρώτη γυναίκα διοικητή της πολεμικής αεροπορίας με την κατηγορία ότι συμμετείχε στο πραξικόπημα. Οι τουρκικές αρχές ξενάγησαν τη Μέρκελ στο κοινοβούλιο και την ώρα που της έδειχναν τις ζημιές από το πραξικόπημα, ο πρωθυπουργός Μπιναλή Γιλντιρίμ, πριν από τη συνάντησή του με τη Γερμανίδα καγκελάριο, έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα ζητήσει την έκδοση των περίπου 40 Τούρκων στρατιωτικών που φέρονται να έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο. Η απάντηση της Μέρκελ, η δικαιοσύνη. Είναι ανεξάρτητη. Ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, από τον οποίο ζήτησε τα μέλη της συμμαχίας να συνεργάζονται πιο στενά στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Τι κρύβει η κόντρα? Όλα αυτά τα χρήματα που βλέπετε απλωμένα πάνω στο γραφείο είναι τα κέρδη. Το στοίχημα. Έχουμε δει και γραφείο γεμάτο με χρήματα. Το γραφείο αυτό το γεμάτο με χρήματα είναι το δικό μου. Εγώ είμαι στη φωτογραφία αυτή. Είναι από κόντρα δικιά μου 1.700 ευρώ. Με μηχανή όμως, με GP 800. Η κόντρα σοβαρή είναι ευθεία 400 μέτρα. Και με τι χρήματα? Ξεκινάνε από 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Μέχρι εκεί δεν πάνε παραπάνω. Είναι πολύ επικίνδυνο. Άνθρωποι χάνονται, άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά σε δρόμους ευθείας δεν έχει γίνει ποτέ ατύχημα. Ο φίλος είπε να πατήσει πρώτη και Δευτέρα. Ήρθε Δευτέρα, την Τετάρτη ήρθε και Παρασκευή. Πρώτη δεν πάτησε. Γιατί? Τώρα μια πρώτη. Προκλήσεις ανάμεσα σε ιδιοκτήτες συνεργείων, κόσμος και στοιχήματα. Όλοι δηλώνουν ότι θέλουν μια πίστα. Στην πραγματικότητα, η πίστα που προτιμούν είναι ο δρόμος, γιατί εδώ όλα είναι ανεξέλεγκτα. Επειδή μένει μια κάτω, μας τώρα θα μείνει μια πάνω. Πάμε. Πάμε. Το υποτιθέμενο μεράκι για ταχύτητα παραμερίζει για τα λεφτά ή τη διαφήμιση του συνεργείου επισκευών. Κόντρα σοβαρή χωρίς κάποιο έπαθλο είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν κάποιοι που θα τρέξουν μόνο και μόνο για το όνομα, υπάρχουν κάποιοι που θα τρέξουν για λεφτά, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν επάγγελμα. Το δίκυκλο αυτό ζυγίζει μόλις 36 κιλά και με νήτρο φτάνει τους 50 ύπους. Σε μια πίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αγωνιστικό. Στο δρόμο είναι επικίνδυνο τόσο για τον οδηγό όσο και για τους διερχόμενους. Γιατί βάζεις το μηχανάκι σε κόντρα? Γιατί μου αρέσει ταχύτητα, η σούζα, όλα αυτά. Δεν είμαι από αυτούς που θα εισαγωγικά είναι δημόσιοι κίνδυνοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν... τέτοιοι όμως, Πολύ. Οι συχνές επιθέσεις κατά των αστυνομικών από κακοποιούς με ισχυρά όπλα αλλάζουν τα δεδομένα. Η αστυνομία αναζητά τώρα τρόπους για να προσαρμοστεί. Αυτό το νέο μοντέλο, την αναπροσαρμογή των δεδομένων της άμυνας των αστυνομικών, θα μας εξηγήσει ο Μανώλης Σασαριώτης. Με τριπλή στόχευση, λένε στην ηγεσία, Νίκο. Το πρώτο που θέλουν να κάνουν είναι η αστυνομία να γίνει πιο ευέλικτη στη μάχη με το έγκλημα. Επίσης, θέλουν να αλλάξουν την εικόνα που έχει η Αθήνα με τις πάρα πολλές κλούβες και φυσικά να μην έχουν πλέον ακίνητους στόχους τους αστυνομικούς. Τι σχεδιάζουν, πού προσανατολίζονται? Αστυνομικοί των ΜΑΤ θα επιβαίνουν πλέον και σε 9 θέσια βανάκια, όχι στις μεγάλες κλούβες, έτσι ώστε να μπορούν να μπαίνουν στους στενούς δρόμους, να επεμβαίνουν πιο γρήγορα. Να είναι πιο ευέλικτοι. Σε αυτή την ευελιξία προσθέτουν και την εικόνα. Θα σταματήσουμε λοιπόν στην πόλη να έχουμε τόσες πολλές κλούβες, να φρουρούν ακίνητα κτίρια, να έχουμε ακίνητους στόχους. Θα υπάρχουν αυτές οι κλούβες, δεν θα έχουμε τόσες πολλές κλούβες, οι οποίες όμως θα συνεχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους στις πορείες, στα επεισόδια, όχι όμως σαν στατική φρούρηση των κτιρίων. Θα έχουμε φυσικά και βανάκια με αστυνομικούς, οι οποίοι θα έχουν μαζί τους βαρύτερο οπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να τα απεξέρχονται οι άνθρωποι σε ένα περιστατικό με κακοποιούς που έχουν τα καλάσνικοφ και πυροβολούν αδιακρίτως. Και ταυτόχρονα σχεδιάζουν να αυξηθεί ο αριθμός
όχι των περιπολικών, παρόλο που έχουμε δείξει και στον Αντένα πολλά ρεπορτάζ με περιπολικά που έχουν τρομερά προβλήματα και ορισμένα έχουν και 400-500.000 χιλιόμετρα, αλλά περισσότερες μοτοσυκλέτες, έτσι ώστε να είναι πιο άμεση η ανταπόκριση των αστυνομικών. Πού θα βρουν τώρα όλα αυτά τα λεφτά, γιατί το ζήτημά μας στην οικονομική κρίση και στην έχουν Ελλάδα. Έχουν περικοπεί σήμερα και οι αμυντικές δαπάνες και οι δαπάνες των σωμάτων ασφαλείας. Κατάφεραν να αλλάξουν ένα κονδύλι ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν για την αγορά καμερών ασφαλείας στα βόρεια σύνορα για τον έλεγχο της λαθρομετανάστευσης. Είπαν λοιπόν στο Υπουργείο ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος, δεν έρχονται από βορρά. Οπότε αυτό το έκαναν για αγορά οχημάτων. Μιλάμε για 12 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και σήμερα ξεκίνησε, προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός. Ομογενής ακροδεξιός υποστηρικτής του Τραμπ, Μίλο Γιαννόπουλος, βάζει φωτιά στο Μπέρκλεϊ. Αριστεροί διαδηλωτές σπάνε τζάμια στο πανεπιστήμιο. Ρίχνουν φωτοβολίδες. Κάνουν κομμάτια παράθυρα της αίθουσας όπου ο Γιαννόπουλος θα μιλούσε. Βάζουν φωτιές. Αρκετοί από τους διαδηλωτές τραυματίζονται. Εάν το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ δεν επιτρέπει τον ελεύθερο λόγο και επιτρέπει τις πράξεις βίας σε αθώους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν απλά διαφορετική άποψη, να κοπεί η επιχορήγηση. Επισοδιακή ήταν και η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Αυστραλού Πρωθυπουργού. Όταν η συζήτηση έφτασε στη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να δεχθούν από την Αυστραλία 1.200 μετανάστες, ο Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του. Μου λες ότι θα μου στείλεις τους νέους βομβιστές της Βοστόνης? Δεν θα τους πάρω. Τότε ήταν που ο νέος Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε το τηλέφωνο στον Αυστραλό Πρωθυπουργό. Το τηλεφώνημα, αντί να διαρκέσει μία ώρα όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί, έληξε άδοξα στα 25 λεπτά. Αυτή δεν είναι μια καλή ημέρα, φίλε. Με σκοτώνεις πολιτικά.